έπινα. Είμαστε έτοιμοι για ύπνο. Κοιμισμένος ήμουνα. Κοιμισμένος ήσουνα. Για ποιες και εσύ βρες, double. Double και double. Για να μην κοιμηθώ. Της είναι λίγο... Είναι λίγο γεμάτη. Να δούμε πώς θα φτάσουμε. Μόλις φτάσαμε, έχουμε επιτέλους και κλιματισμό για καλοκαίρι, επιτέλους, γιατί ζεσθενόμαστε ήδη. Και έχουμε και ένα μικρό μπαλκονάκι εδώ στο ισόγειο, τζιτζίκια παντού, δεν μου έλειψαν καθόλου μπορώ να πω. Εμείς τώρα ήρθαμε από την Αγγλία για να βρούμε σούπερ μάρκετ Asda στη Ρόδο. Λέει ότι θα βρέξει να κοίταζε. Νομίζω ότι κάτι θα μας έρθει στο κεφάλι. Φάμε. Πάλι. Πάλι θα φάμε. Ψαράκια. Τι περιμένεις πιο πολύ από όλα όσο παραγγείλαμε? Αλήθεια. Όλα. Όλα τα γυαλιά. Τα χταπόδι. Καλαμαράκια. Καλαμαράκια. Μάλιστα. Εγώ τι περιμένω πιο πολύ άραγε. Θρύψα. Θράψα. Θα τα κάνουμε θρύψαλα. 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 Ένα λιμάνι εδώ στο Φαλιράκι. Κατεβαίνει. Και από πού κατεβαίνει? Καλημέρα λοιπόν, είναι 10:30. Σήμερα είναι επιτέλους λίγο πιο exploration day. Αχ, γεια σου, ομορφούλη μου. Γεια σου. Γεια σου. Γεια σου, ομορφούλη. Αχ, είναι κούκλος. Τα αυτιά του είναι πανέμορφα. Ναι. Έλεγα.
We are in the road, Rodulindu. Obviously. Το GPS μας κοροϊδεύει. Ταβέρνα Λέλης. Τώρα είναι άντρας ο Λέλης ή είναι η Λέλη και είναι γενικής της Λέλης. Κανονικά. Ανακάλυψα καινούργιο feature στην κάμερα. Τώρα που είμαστε στη Ρόδο. Πηγαίνουμε στο Πρασονήσι. Ναι, είναι πάρα πολύ αστείο το όνομα. Εμείς το λέμε Leak Island. Θα μεταφράζουμε στα αγγλικά, όπως θα το έλεγε ένας Άγγλος εάν ήξερε τι σημαίνει το πράσο. Μάλλον πώς θα το έγραφε ένας Έλληνας μετάφραση στα αγγλικά. Ναι, όντως. Ισχύει. Έχουν αλλάξει εδώ και ονόματα από παραλίες και ψάχνουμε και τέλος πάντων λέμε να περάσουμε όλη τη μέρα στο Πρασονήσι. Τι είναι αυτό? Το Hidden Garden. Ταβέρνα George. Πάμε. Έχεις ταβέρνα και έχεις και δωμάτια και τι άλλο έχεις? Όχι, έχουμε δωμάτια μαζί. Όχι. Ταβέρνα έχουμε μαζί. Γιώργος και Μαρία. Τα πιο συνήθιστα ονόματα. Τώρα θα ευχαριστηθούμε θάλασσα στο Πρασονήσι. Και έχει και ένα, πώς λέγεται, φάρος. Lighthouse, φάρος. Έχει και έναν φάρο που θα πάμε να δούμε, να εξερευνήσουμε και να βγάλουμε φωτογραφίες και βίντεο. Ελπίζω να μην ξεχάσω να τραβήξω πλάνα. Γενικά, ό,τι δεν έχω τραβήξει από τη Ρόδο είναι είτε γιατί δεν άξιζε πάρα πολύ, είτε γιατί το ξέχασα. Λοιπόν, έχουμε δει τα πιο περίεργα ονόματα ever σε αυτή την εκδρομή μέχρι στιγμής και ακόμα είμαστε στα μισά, ούτε στα μισά περίπου της, του ταξιδιού, αλλά έχουμε δύο ονόματα και ταμπέλες όπως κατεβαίνει, όπως έχω βγάλει και πλάνο, και είναι το μικρό όνομα της καημένης κυρίας αυτής, κατεβαίνει με ήττα στο τέλος. Τώρα είδαμε τον κύριο Ξετρίχη. Δε όνομα Ξετρίχη, ούτε καν επίθετο, το όνομα του ήταν Ξετρίχης. Έχουμε δει εταιρείες που λόγω του ότι είναι στη Ρόδο έχουν βγάλει τα πολύ δημιουργικά ονόματα Ροδοπάγ για πάγο και Ροδογάλ για γάλα στη Ρόδο. Σε λένε Ξετρίχη. 600 meters of the roundabout, take the third exit onto Eparchy Akiodos Bologna. Eparchy Akiodos. Eparchy Akiodos Bologna. Λοιπόν, ναι, αυτή η περιοχή λέγεται Μαλώνα. Freestyle. Καλά το έκανα. Freestyle. 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 Καλά το είδα. Κορώνεσαι. Κι εγώ κορώνω με αυτά. Θυμηθήκαμε τα νιάτα μας. Με τα δικά σου είναι λίγο πιο παλιά τα νιάτα. Δεν ξέρω τα λόγια. Λέει waka 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 waka. Μιλάμε πραγματικά. Το τραγουδούσα και δεν είχα ιδέα τι έλεγε. Και νομίζω όλοι το ίδιο κάναμε. Και όλα τα πάρτι, τα αγοράκια ήταν στο χαλί, το κεφάλι κάτω στο χαλί και κάνανε χορευτικά. Έχω καθίσει μέσα στο port bagage του αυτοκινήτου για να κόβει λίγο αέρας, μπας και με ακούσετε, διότι έβγαλα βίντεο και μιλούσα μερικά λεπτά και μετά το άκουσα και δεν ακούγομαι διότι έχει πάρα πολύ αέρα. Αυτό δεν είναι τίποτα που βλέπετε σαν αέρας. Δεν ξέρω πως αποφορ.
όλη την ημέρα εδώ μας βγήκε με αέρα, διότι νομίζω ότι εδώ κάτω στη Ρόδο, γενικά η Ρόδος πρέπει να έχει αέρα γιατί είναι στα ανοιχτά και είναι κάτω στο Αιγαίο, αλλά εδώ κοντά στο Πρασονήσι πρέπει να φυσάει πολύ περισσότερο διότι έχει ανοιχτοσιά. Και τελικά δεν καταφέραμε να πάμε στο πραγματικό Πρασονήσι. Είμαστε ακριβώς πριν από το Πρασονήσι, διότι για να πας στο Πρασονήσι από εδώ που είμαστε στην άκρη της Ρόδου κάτω-κάτω, πρέπει να περπατήσουμε το πέρασμα αυτό που είναι άμμος ανάμεσα στη θάλασσα. Αλλά όταν φυσάει πολύ και έχει κύμα, αυτό το πέρασμα γεμίζει με νερό. Επομένως δεν καταφέραμε να περάσουμε απέναντι. Μείναμε εδώ στις απλώστρες κάπου εκεί πίσω. Ήταν πάρα πολύ ωραία. Εκτός από τον αέρα και το ότι ήρθε όλη η άμμος επάνω μας, με αποτέλεσμα να τη φάμε, να την εισπνεύσουμε, είναι στα αυτιά μας, είναι στα μαλλιά μου, είναι στα μάτια μου, είναι παντού. Ένα σκυλί. Και τώρα έχουμε την ευκαιρία, αφού πέφτει και ο ήλιος και θέλουμε να δούμε το ηλιοβασίλεμα εδώ και μετά να γυρίσουμε προς το σπίτι για να φάμε για άλλη μια φορά. Θα πάμε στο πέρασμα να δούμε μέχρι που μπορούμε να περπατήσουμε, να κάνουμε λίγη βόλτα. Θα βγάλω και μερικά πλάνα από εκεί και μερικές φωτογραφίες, διότι φαίνεται πάρα πολύ ωραίο. Και επίσης εδώ αυτό το μέρος, λόγω του αέρα και της πάρα πολύ ωραίας θάλασσας, έχει πάρα πολλά water sports, αθλήματα θαλάσσης, και έχει windsurfing, kitesurfing κλπ. Και μπορείς να μάθεις, να νοικιάσεις, να κάνεις και τα σχετικά. Και είδαμε πάρα πολλούς, παρακολουθήσαμε διάφορους. Θα θέλαμε και οι δύο πάρα πολύ να κάνουμε, η αλήθεια είναι. Αλλά είπαμε να μην το επιχειρήσουμε σήμερα. Και βλέπετε τι κάνει ο αέρας. Είναι... Φεύγει η σακούλα και ο κυριούλης τώρα την ακολουθεί και προσπαθεί να την πιάσει για να την πετάξει σε σκουπίδια, ελπίζω. Αυτό, οπότε τώρα τεινάξαμε παπούτσια, πετσέτες, τσάντες ας πούμε. Θα το αφήσουμε στο αυτοκίνητο, θα πάρουμε μόνο τις κάμερες και θα πάμε σε αυτό το πέρασμα να δούμε μέχρι που μπορούμε να φτάσουμε. Να δούμε. Στη Ρόδο, αλλά με φως αυτή τη φορά, και μαντέψτε που πηγαίνουμε να φάμε για άλλη μια φορά. Θα φάμε στο Στάβλο, που μια κοπέλα από εσάς το πρότεινε αυτό, τη Χριστίνα, και ευχαριστούμε πάρα πολύ, αλλά θα ευχαριστήσουμε περισσότερο όταν θα δοκιμάσουμε και θα δούμε κατά πόσο είναι τόσο καλό, διότι είναι πολύ καλά λόγια. Και είναι ωραία η πόλη και με φως, γιατί την είδαμε μόνο στο σκοτάδι. Μετά το φαγητό θα κάψουμε θερμίδες πηγαίνοντας να δούμε την παλιά πόλη και θα τα πούμε από εκεί.
για μένα. Και κλασικοί τουρίστες. Βγάζουμε φωτογραφίες και βίντεο. Θα πάμε από τα παράλια και μπορεί να φτάσουμε και Τουρκία, λέμε, αν μας παίρνει στη μία ώρα. Λοιπόν, ήρθαμε μόλις στο αεροδρόμιο. Έχει απίστευτη ζέστη έξω και επίσης το ταξί έλεγε ότι είναι fully air conditioned. Το είχε όντως, αλλά είχε και ανοιχτά τα παράθυρα και κόλλησα νομίζω στη δερμάτινη θέση. Επίσης μας έβαλε έτσι τα ωραία τραγουδάκια, τα τυριντάχτα, τυριντάχτα, στη διαπασόν και έχω πονοκέφαλο. Thank you, taxi driver. I'm so happy now. Μήνυμα δημόσιας συζήτησης. Το καλό δεν έχει πολύ κόσμο, οπότε ευκαιρίως μπορούμε να κρατάμε αποστάσεις. Δεν χωράμε. Δεν χωράμε καθόλου. Είναι λίγο πιο μικρό αυτό το αεροπλάνο. Αλλά τουλάχιστον έχουμε καθίσει στο τέρμα και ελπίζουμε ότι δεν θα έρθει κανένας άλλος, ώστε να έχουμε λίγο παραπάνω χώρο, διότι δεν έχουμε τον κανονικό χώρο στο πόδι μας. Δηλαδή... Όπιστε. Η θέα του παράθυρου είναι τέλεια, νομίζω. Και εδώ. Και με καθυστέρηση, αλλά θα φτάσουμε. Επίσης έχω βάλει έπλαστρο στην πλάτη μου και πονάω. Και πονάω, αλλά και καίγομαι από το έπλαστρο. Μεγάλη επιτυχία. Το air condition, παιδιά, το air condition. Να μην κοιμάστε με air condition.
Εκτός και αν είναι 30 βαθμοί και μπαίνει και μέσα στο σπίτι η θερμοκρασία αυτή. Αλλά ας φτάσουμε σε μια πιο δροσερή θερμοκρασία του Λονδίνου στους 20.